κόσμος, νομίζω. Δεν έχει αποδεχθεί αυτό το δίπτυχο που έχετε φτιάξει και το οποίο βολεύει πολύ. Γιατί είχαμε 98 νεκρούς, γιατί είχαμε πραγματικά μια πρωτοφανή πυρκαγιά με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε 2 ώρες και γιατί είχαμε και αυθόρητη δέμιση. Τώρα τελείωσε. Όλοι οι άλλοι παράγοντες, όλους τους άλλους παράγοντες, το ότι δεν μπόρεσε να υπάρχει εκένωση, ότι δεν έφτασαν οι άνθρωποι ήταν στην παραλία και κεγόντουσαν. Ότι η αστυνομία δεν έβρισκε την πυροσβεστική στο τηλέφωνο. Ότι δεν έβρισκε πυροσβεστική, ότι κόπηκε η μαραθώνος. Πάντως, Μαριάννα, υπήρξαν και κάποιες παρετήσεις στο μεταξύ. Σε λάθος σημείο. Άρα και αυτό είναι μια αναγνώριση ευθύνης, προφανής. Μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ λέω. Το αφήγημα λέει από τη μία πρωτοφανής κατάσταση η ανάληψη ευθύνης, από την άλλη αυθαίρετη δόμηση. Συνοδεύτηκε και με κάποιες παρετήσεις. Πείτε μου, μια εγώ να τα μια υπόθεση που την ερευνά η δικαιοσύνη και που θα πρέπει όλοι να αφήσουμε να πάει σε βάθος. Καλά, εμείς μιλάμε πολιτικά βασικά. Δεν μιλάμε τώρα... Όλοι δεν το λέω σε εσάς. Δεν μιλάμε τώρα να ρίξουμε ευθύνη σε κάποιον συγκεκριμένα. Λέμε, αυτό είναι το αφήγημά σας. Η υπόθεση και σωστά έχει πάει στη δικαιοσύνη, ερευνάται. Θα αποδοθούν ευθύνες, έτσι δεν είναι? Θα δούμε λοιπόν πόσο, τι ισχύει από όλα αυτά που ακούσαμε. Γιατί έχουμε ακούσει αντιφατικά πράγματα. Από αληθή, από αναληθή. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ λέω λοιπόν, τι είπατε εσείς. Ναι. Και η αντιπολίτευση λέει ότι θα λογοδοτήσετε, λέει. Και η αντιπολίτευση λέει ότι θα λογοδοτήσετε. Το λέει διαρκώς και για πάρα πολλά πράγματα. Και κανένας υπουργός. Πέρα από την ναι, πράγματι γενική πολιτική ευθύνη, προφανώς δεν πρέπει και δεν πρέπει αλίμονο, για φανταστείτε τώρα διάφορους υπουργούς που έχουν περάσει, να μπει και στον τομέα του επιχειρησιακού της επιχειρησιακής δράσης. Τι σφίλουνε τις φωτιές οι υπουργοί, για όνομα Θεού. Ας πούμε, ή τον Άδων Γεωργιάδη να δίνει εντολές. Να δίνει εντολές πώς θα δίνει και λάθος. Γιάννη, δεν τις βήρουν οι υπουργοί? Όχι. Όχι. Όχι, σε τα οργανωμένα κράτη οι υπουργοί δεν ασχολούνται. Γιατί διάβαζα κάπου. Απλώς δεν έχουμε οργανωμένα κράτη. Που έκαψε 100 ανθρώπους. Δεν έχουμε οργανωμένα κράτη. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα αλλάξουμε θέμα. Και επειδή έκανε ήδη την πάσα ο γραμματέας, νομίζω θα είναι μια διπλή συνέντευξη. Είναι η πρώτη φορά που κάνω συνέντευξη με γραμματέα και υπουργό μαζί. Μια τον λέμε υπουργό, μια τον λέμε γραμματέα. Μέχρι να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, ακόμα. Και επιστρέφοντας, επειδή ξεκίνησε ο κύριος Κουρλέτης, θα του ζητήσω να σχολιάσουμε και την συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που νομίζω αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε, αλλά και την ομιλία χθες της επικεφαλής της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Φόφης Γεννηματά, που επίσης είπε, έκανε πολύ σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει στην ΕΡΤ. Δείτε τους εντός...